Φίλοι, φίλες, καλησπέρα σας και αυτό το βραδινό έχουμε μια ευκαιρία να ακούσουμε μια ωραία ομολογία, μια ομολογία πίστεως ενός παλαιού αδελφού, ο οποίος μάλιστα έχει πολύ καρπό, του αδελφού μας του Παναγιώτη του Κοροβέση, ο οποίος Κοροβέσης Παναγιώτης σήμερα θα μας εξιστορήσει πώς ο Κύριος τον εκάλεσε, πώς ο Κύριος τον έσωσε, θα μας πει για τη ζωή του και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα δοξαστεί, θα πάρει τη δόξα που ο Κύριος έχει πάντοτε την χάρη να μας χαρίζει, την ομολογία αυτή των χιλέων. Αλήθεια. Καλησπέρα αδερφέ Παναγιώτη. Καλά αδερφέ μου, να είσαι καλά. Πες μας από την αρχή πώς ήταν η ζωή σου, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, πώς ήταν, ξεκίνησε η ζωή σου και σιγά σιγά να μας εξελίξεις πώς ήταν η ομολογία σου. Καταρχήν, να ευχαριστήσω αδερφέ μου τον Κύριο γιατί ήρθε στη ζωή μου και διατρώσα την τυχή μου. Με έβγαλε μέσα από το σκοτάδι, από την αμαρτία, από την ανομία, από τα πάθη μου. Τώρα θα ανατρέξω, αδερφέ μου, και θα γυρίσω με πίσω και θα πάμε στο 1925. Όταν με τη χάρη του Θεού γεννήθηκα, με έφερε ο Κύριος και εμένα στη ζωή, αδερφέ μου, να γυρίσω για να γνωρίσω τον Κύριο και να απολαύσω τη ζωή, την αιώνια που μου χαρίζει. Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Πελοποννήσου. Από τον ομό Αρκαδίας κατάγομαι, από τη Γορτινία, ονομάζεται Λότι, κοντά στα λουτρά της Φυρέας. Γεννήθηκα, αδέρφια μου, μέσα σε μια πτωχή, πάμπτωχη οικογένεια. Πάμπτωχη οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο, εδώ μεταξύ ξέχασα να πω ότι όταν τελείωσα το σχολείο και πριν από το σχολείο, να σας πω δύο λόγια για τη μάνα μου. Τι πίστευε, αδελφιά μου, τι πίστευε. Πώς συγχωρούνταν οι αμαρτίες, τι πίστευε για αυτό το πράγμα. Όταν λέει γίνεται σεισμός, όταν κατορθώσει ο άνθρωπος όσο μπορέσει βήματα να κάνει προς τα πίσω, τόσες αμαρτίες συγχωρούνται. Σκοτάδι, αδελφιά μου, φοβερό σκοτάδι. Τέλος πάντων, μεγάλωσα μέχρι τα 13 μου χρόνια, πεινασμένος και στερημένος. Έφυγα γιατί ο πατέρας μου είχε φύγει στην Αθήνα, δεν τον εστήκωνε το κλίμα, είχε περάσει κάπου 7 περιπλεμονίες. Και δούλευε και μας έστανε ο πατέρας μου, πολύ καλός πατέρας, πολύ καλός πατέρας, πολύ καλός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, μόλις πήγα 13 χρονών, με πήρε ο πατέρας μου στην Αθήνα. Εδώ μεταξύ, το 1938 έγινε αυτός τον Αύγουστο μήνα. Έπειτα από λίγο, όπως ξέρουμε όλοι, το 1940 έγινε ο πόλεμος. Ήρθε η πείνα η φοβερή και η τρομερή. Δεν είχαμε ούτε λαχανίδα να φάμε. Οι άνθρωποι στα πεζοδρόμια πεσμένοι, θανατωμένοι και πλησμένοι από την αβιταμίνωση. Λέω στον πατέρα μου, πατέρα, εγώ θα φύγω, να πάω στο χωριό. Μου λέει, παιδί μου, να πας. Πήγα εν τέλει στο χωριό, αδέρφια μου, επειδή είχαμε κάτι χτήματα και τα είχαν δώσει για... και τα εργαζόμαστε άλλοι γεωργοί και πήραμε εμείς τα ποσοστά μας. Τον πρώτο χρόνο καλά πέρασα, είχαμε σταράκι και τρώγαμε. Αλληλούια. Ήρθε το 1942, αδέρφια μου, πείνα φοβερή και τρομερή, που καταλήξαμε να τρώμε βελανίδια, τρώμε καρπουρούνια.
Αλληλούια! Όμως ο Κύριος, αλήθεια μου, με διατήρησε στη ζωή. Ήρθε το 1943 στις αρχές, άρχισε και καλυτέρευε λίγο το πράγμα στην Αθήνα και ήρθα πάλι στην Αθήνα. Εκεί γνώρισα έναν αδερφό, ο οποίος ανακατευόταν με τα λάστιχα, εγώ δουλειά δεν είχα. Και μου λέει, έλα, μου λέει εδώ σιγά σιγά να μάθεις κι εσύ να βγάζουμε το ψωμί μας. Πήγα πράγματι, έμαθα να κόβω λάστιχα, τα κάνανε φέτες, τα πέρανε τσαγκαράδες και κάνανε σόλες στα άντυλα και στα πέδυλα. Ευλογημένο να είναι το όνομά του Κυρίου. Ήρθε, αν θυμάμαι καλώς, το 1945 ή 46, μάλλον το 45. Όπως ήμουνα με το φίλο μου στην πλατεία του Θησίου μέσα στον κήπο και παίζαμε, μικροί σχετικά ήμασταν, βλέπω δύο ή τρία μάλλον ήταν γεροντάκια σε ένα κάθισμα εκεί και καθόσατε και μιλάγανε. Πάω κι εγώ κοντά να ακούσω και άκουσα ότι μίλαγε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο ευλογημένος ο αδελφός μας, ο Κωνσταντίνος ο Κρίσιλας, όσοι τον εθυμόσαστε. Αφού είπε ότι είπε ο αδελφός, δεν θυμάμαι τίποτα εδώ μεταξύ, δεν συγκράτησα, είπε τούτο. Όποιος, εγώ λέει, πάω να ακούσω ένα κήρυγμα. Όποιος θέλει, ας με ακολουθήσει. Σηκώνεται ένας και λέει, εγώ θα έρθω. Πετάγουμε κι εγώ. Και λέω, αδερφέ, θα έρθω κι εγώ, όχι αδερφέ, αλλά είπασε το τρόπο του λέγεται. Θα έρθω κι εγώ. Και μας πήγε στα κάτω Πετράλωνα, στην οδό Θεσσαλονίκης 136, η ευλογημένη εκκλησία. Εκεί εδώ μεταξύ άκουσα τα κηρύγματα, δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά, όμως σαν μικρός δεν εκτίμησα, δεν μπήκε τίποτα μέσα μου. Και άρχισα εγώ πάλι τη ζωή να πούμε, απερίσκεπτα, να περπατώ και να ζω. Ο αδερφός όμως σοφός εγνώρισε μέσω της κουνιάδας του την αδερφή μου την Άννα, η οποία είχε αναχωρήσει στον Κύριο από το 1954. Πιαστήκανε φίλες, την οδήγησε στην εκκλησία, σώθηκε, αναγεννήθηκε, βαπτίστηκε με το Πνεύμα το Άγιο, παντρεύτηκε. Εδώ μεταξύ μου μιλάγανε εμένα, Παναγιώτη σε καλεί ο Κύριος, Παναγιώτη σε αγαπάει ο Κύριος, πρόσεξε γιατί θα γίνει και η κρίση, πρόσεξε. Και εγώ τι έλεγα, αδέρφια μου, πίστευα στις καλές μου πράξεις, αν είναι δυνατόν, ποιες καλές μου πράξεις. Ο Ισαΐας μας λέει ότι ο πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι στα ρηπαρονημάτιο. Βεβαίως αυτό δεν το ξέρα εγώ. Μου είχε καλιάσει μέσα μου ότι όταν ο Κύριος κάνει την κρίση και βάλει τις πράξεις μου, τις καλές επάνω στη ζυγαριά και από την άλλη τις κακές, οι πράξεις μου οι καλές θα βαρύνουν περισσότερο και έτσι είμαι εντάξει. Και δεν τους άκουγα, ούτε δεχόμουν τίποτα. Εδώ μεταξύ περάσαν τα χρόνια, αδέρφια μου. Ήρθε το καλοκαίρι το 1947. Εγνωρίστηκα με μια κοπέλα, συνάψαμε σχέσεις, αργωνιαστήκαμε. Της είπα να περιμένει όταν γυρίσω να παντρευτούμε. Μια καλή κοπέλα. Εδέχτηκε και τήρησε ό,τι είπαμε και συμφωνήσαμε. Πήγα εγώ τότε, ήταν κι άσχημη η κατάσταση απάνω στο Γράμμο, στο Βίση, στο Καϊμασαλάν, στο Βέρνιο. Διατρέξαμε κινδύνους. Όμως ο Κύριος μας εφύλαξε και μας ελευθέρωσε εκ πάντων τούτων, αδέρφια μου. Ήρθε το 1950 και έγινε πάλι στην Αθήνα.
Και ετοιμαζόμαστε τώρα να εκτελέσουμε την υπόσχεση που δώσαμε ο ένας τον άλλο να κάνουμε το γάμο. Φτάσαμε στο σημείο το μεταξύ, η κοπέλα είχε φτιάξει και το σπίτι. Εγώ ήρθα πάντα αρρωσίμνα, δεν είχα και χρήματα, ό,τι έπιανα, πήρα το κρεβάτι, έπαιρνα τις μπουμπουνιέρες και σε 2-3 εβδομάδες θα γινόταν ο γάμος που κόντευε να φτάσει το τέλος στα Χριστούγεννα, ελέγαμε να παντρευτούμε το 1950. Για το μεταξύ, εμένα μου μιλήσανε πάλι και εγώ τότε ήρθε η ώρα και η στιγμή να δεχτώ το λόγο του Κυρίου με τη χάρη του, με την αγάπη του. Με περίμενε ο Κύριος, αλληλούια. Και επήγαινα και άκουγα τα κηρύγματα. Εκεί μου έμεινε μέσα μου να πούμε, εδέχτηκα κατάκαρδα το λόγο του Κυρίου και αποφάσισα να ακολουθήσω. Το είπα αυτό στην αρεγωνιαστικιά μου, έρθει η αρεγωνιαστικιά μου. Δυστυχώς, ανοήτως κάνει την κοπέλα, φυσικά και αυτή ήταν στην Άγνοια, δεν γνώριζε περί Χριστού τίποτα, μόνο στη θρησκεία ακολούθησε. Ό,τι λέει, ναι, όπως της είπα να πάμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο, καθώς πρέπει, είχε ακούσει αυτή, γιατί πήγαινε η αδερφή μου στην εκκλησία, στα κηρύγματα, και είχε ακούσει περί κηρύγματος, είχε ιδέα και μου απάντησε ως εξής. Όπως τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσαμε. Ήρθε η εποχή, κάνω μια παρένθεση τώρα που πριν από καιρό που τους είχα συναντήσει τηλεφωνικώς και της λέω, τι μας επίδαξε, της λέω, ο πατέρας μας και η μάνα μας, τι μας επίδαξε. Να πηγαίνουμε καμιά φορά στην εκκλησία 2-3 φορές τον χρόνο και να κάνουμε και το σταυρό μας. Και πώς μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος με αυτά. Φυσικά δεν κατακρίνουμε τους γονείς μας, δεν ξέρανε κι αυτοί. Ό,τι τους είχαμε πει, οι άλλοι, οι προπάτορές τους, αυτό διδασκάλουν και στα παιδιά τους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ της είπα ρητά και κοφτά. Εάν δεν ακολουθήσεις, εγώ θα φύγω. Και μου απάντησε, μου λέει, φύγε. Παίρνω και τον αδερφό της, τον μεγάλο, του το είπα, μου λέει και αυτός φύγε. Φεύγω και εγώ εδώ μεταξύ, μετά με κυνηγούσανε με έναν μπάρπα τους και λίγο υποχωρήσανε. Και μου είπε ο μπάρπας, λέει, να έρθει, λέει, στην εκκλησία. Λέω, ο γάμος θα γίνει εκεί. Μου λέει, ναι, δεχόμαστε να γίνει εκεί. Εντάξει. Όμως κατόπιν, εγώ, χάρη Θεού, με φώτισε και μου λέει και τι κέρδισες τώρα που θα γίνει ο γάμος εκεί. Και όταν γίνει ο γάμος, θα σου πει γεια σου Παναγιώτη, εγώ θα πάω να μείνω στα Πατρώα, όπως με δίδαξε η μάνα μου και ο πατέρας μου, άλλωστε το έχω πει αυτό το πράγμα. Αλληλούια, και τι λέω και τις παραγγέλνω. Ότι ναι, θα γίνει ο γάμος εκεί, αλλά όταν εγώ αποφασίσω. Μόλις το άκουσε αυτό, το μάθανε, έκανε πίσω για πάντα, αδέρφια μου. Για πάντα έμεινε έξω από τη βασιλεία των Βουλαρών, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχω επικοινωνία μαζί της. Τηλεφωνική επικοινωνία. Της μιλάω για την αγάπη του Χριστού, της μιλάω για τους κινδύνους που διατρέχει να πάει στην κόλαση αιώνια και τώρα είναι ευκαιρία να ζητήσει τον Κύριο να τη λυτρώσει, να τη συγχωρέσει, να την κάνει παιδί δικό του, να της χαρίσει ζωή την αιώνια. Δυστυχώς ακόμη ισχυρίζεται ότι αυτό που μας είπε η μάνα μας και ο πατέρας μας, αυτό κάνουμε. Της εξήγησα ότι δεν βγαίνει τίποτα με αυτό, να πηγαίνει 2 φορές και 3 το χρόνο στην εκκλησία, χωρίς να μετανοήσεις, χωρίς να ζητήσεις τον Χριστό, να σε αναγεννήσει, να αλλάξει τη ζωή σου, να γίνεις παιδί του Χριστού. Αν αυτά δεν κάνεις, δεν γέννησες τίποτα. Πολλές φορές την έχω πάρει, αδέλφια μου, έπειτα από 60 χρόνια που είχαμε διασπάσει το δεσμό μας.
Αυτάς είναι φιλικιά λέει ακόμα. Της πρότεινα να της στείλω ένα Ευαγγέλιο και κάνω μια αναδρομή, μια παρένθεση. Πριν από χρόνια της είχα στείλει μια Αγία Γραφή ολόκληρη. Δυστυχώς μου την επέστρεψε πίσω. Πρόσφατα σε έκανα πάλι πρόταση να της στείλω μια Αγία Γραφή. Όχι, μου λέει, εάν θέλεις να παίρνεις κανένα τηλέφωνο να λέμε κάτι, για αυτά τα πράγματα μη μου ξαναμιλήσεις. Λυπήθηκα πάρα πολύ, αδέρφια μου, για την πόρωση της καρδιάς. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Συνέχεια την έπαιρνα, τα ίδια μου λέγε. Και της είπα ότι έχεις αποβάλει, λέω, το Χριστό μέσα από την καρδιά σου και μέσα από το σπίτι σου. Δεν δέχεσαι τον Λόγο του τον Άγιο, που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, εις πάντα τον πιστεύοντα. Γιατί τους λέω, όχι μου λέει, δεν θέλω, δεν θέλω, μου το τονίζει κορφά κορφά. Τέλος πάντων σταμάτησα εγώ τώρα και ο Θεός εύχομαι, ο πάνσοφος Θεός, ο νεήμων, ο υπτήρμων, ο πολυέσπλαχνος, ο πεντάνθρωπος Θεός. Βεβαίως τα πάντα δίνεται ο Κύριος, αδέρφια μου, αλλά δεν παραβιάζει τη θέληση του ατόμου, του ανθρώπου, δεν την παραβιάζει. Όσης θέλει, ο πίσω μας έρθει. Και πας όσης, εάν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα τη σωθεί. Πρέπει να τον ζητήσω με τον Κύριο. Δεν μας παραβιάζει τη θέλησή μας. Δεν μας παίρνει με τη βία. Όσης θέλει, ο πίσω μου ας έρθει. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Εγώ φυσικά τότε ήμουν σε ηλικία. Ήθελα να βρω μια αδελφή, γιατί είχα καεί με κοσμικιά. Μου είχε στοιχήσει αυτό το πράγμα. Μια αδελφή χριστιανή. Αδέλφια με ενώπιον του Κυρίου το λέω και το ομολογώ. Δεν κοίταγα σε ομορφιές. Δεν κοίταγα σε μπόι, δεν κοίταγα στα χρήματα, δεν κοίταγα σε σπίτι. Μια αδελφή να κάνω τη ζωή μου, να κάνω την οικογένειά μου. Μου κάνανε μια αδελφή η οποία, δυστυχώς. Να ρωτήσω κάτι, αδελφέ. Ναι. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό εσείς, δεχτήκατε να βαφτιστείτε στο νερό. Βεβαίως, έκανα παράληψη, αδελφέ μου, έρθω να το πω. Εκτέλεσα το λόγο του Κυρίου. Γιατί όσοι πιστέψει και βαπτιστεί, ούτως θέλει σωθεί. Μάλιστα. Είναι γραφικό και αν είναι απαραίτητο. Πράγματι βαπτίστηκα. Πήγαμε μάλιστα συγκεκριμένα, μας πήγε ο αδερφός ο Κωνσταντινίδης στο Καβούρι, θυμάμαι. Και εγώ και η Νίτσα η Σακελάρη, όσοι την γνωρίζετε, βαπτιστήκαμε, νίδατε εκείνη την ημέρα. Mm. Και όταν εγώ βγήκα από το νερό, άρχισα να μιλάω ξένες γλώσσες. Mm. Ευχαριστώ τον Κύριο. Τέλος πάντων, ζητούσα να βρω μια αδελφή. Μου κάνει μια αδελφή η οποία ο πατέρας της, Έλληνας, ο οποίος ζούσε χρόνια στη Ρουμανία, όταν βγήκε ο Καουτσέσκου, όπως τον λέει αυτόν, ο κομμουνιστής, βγήκε ο κομμουνισμός εκεί, επικράτησε, όλους έδωσε εντολή να φύγουν όλοι οι ξένοι. Και σηκώνεται ο αδερφός μας ο αγαπητός, παίρνει την οικογένειά του, τα παιδιά του, είχε δύο αγόρια και ένα κορίτσι και τη γυναίκα του και ήρθαν εδώ. Και μου κάνανε την κόρη του προξενιά. Εδέχτηκα εγώ. Όπως ήταν η κοπέλα, α, έτσι την έκανε ο Κύριος, έτσι ήταν. Δεν κοίταξα σε τέτοια πράγματα. Για το μεταξύ ήρθε κάποιο ευεργέτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους πρόσφυγες και τους δεχότανε στο έδαφος της. Προνόμιο ήταν καλό για τους αδερφούς και καλά κάνανε που πήγανε. Όμως, αν και δεν έχω παράπονο, πράγματι δεν έχω παράπονο, δεν μου είπανε ούτε γεια σου. Ούτε γεια σου, αδερφέ μου, δεν μου είπανε. Να μου πούνε, αδερφέ, εμείς έτσι και έτσι, έτυχε αυτό το προνόμιο. Να φύγουμε κι εμείς είμαστε δυστυχισμένοι άνθρωποι, να φύγουμε, να βρούμε μια καλύτερη κατάσταση. Θα τους έλεγα, αδέρφια μου, στο καλό να πάτε. Τέλος πάντων, δεν το κράτησα μέσα στην καρδιά μου,
Μόνο που συνέχισα να θέλω μία αδερφή να παντρευτώ. Μου κάνανε άλλη κοπέλα. Τέλος πάντων. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω, αδέρφια μου, κάνω μια, πώς τη λένε, παρένθεση. Δεν ήταν από τον Κύριο, αδέρφια μου. Δεν ήταν από τον Κύριο, αδέρφια μου. Δεν ήταν από τον Κύριο. Γι' αυτό και μου δίνε χάρη, ούτε κρατούσα μίσος, τίποτα. Μου κάνει αυτή τη δεύτερη, την τρίτη κατά σειρά, με πρώτη κοσμική, δεύτερη η Ρουμάνα, τρίτη η άλλη. Είπα εντάξει, και αυτή όπως ήταν, δεν εκείταξα. Λέω ναι, μου είναι χριστιανή, τίποτα άλλο, ήθελα χριστιανή. Εδώ μεταξύ είχε ένα σπιτάκι και από πάνω με τσίμους και κάτι δωματιάκια. Και τα είχαν νοικιάσει κάτι φουκαράδες, κάτι άνθρωποι πολύ φτωχοί. Και μου λέει η μάνα της, εδώ θα μείνετε, μου λέει. Θα την αναγνωρίσω ότι πρέπει να πληρώσουμε τους ανθρώπους, να φύγουν, να τους αποζημιώσουμε και να μείνουμε εκεί. Εγώ δεν μπορούσα να μείνω, αδέρφια μου, εκεί. Δεν ήθελα υπουδενή λόγο. Και της λέω εγώ, εδώ δεν μένω. Θα φτιάξω ένα δωμάτιο στο οικόπεδο της αδερφής μου και θα μείνω εκεί μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Όχι, μου λέει, και εγώ τα έχω αποκτήσει με αίμα και τα λοιπά. Ανένδοτη. Η κοπέλα δεν έβγαλε μία λέξη. Να πει, μάνα, σου ζητήσαμε τίποτα να μας δώσεις. Δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ, με δικά μας έξω θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Τίποτα. Και τι συμπληρώνω τώρα. Δεν ήτανε παρακυρίου, αδέρφια μου, δεν ήτανε παρακυρίου. Έπειτα από αυτή την ιστορία που τράβηξα τόσα χρόνια, κράτησε 4 χρόνια αυτή η δουλειά, αδέρφια μου, στην ταλαιπωρία. Ήταν από ανθρώπινες ενέργειες και όχι από, από την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού. Αγαπητέ, εκεί θα καταλήξω. Εγώ πάλι ήθελα μια αδερφή, να πούμε, να παντρευτώ. Όμως ο Θεός με φώτισε, παρόλα ότι ήμουν νεοκατήχητος και υπήρχαν τόσοι αδερφοί παλιοί και πνευματικοί, δεν βρέθηκε ένας να μου πει, Παναγιώτη, έπειτα από τόσα που έχεις πάθει με τις αρεβόνες, ζήτα από τον Κύριο να σε οδηγήσει στον άνθρωπο, στην αδερφή, στην κοπέλα αυτή τη χριστιανή που σου έχει ετοιμάσει στη ζωή σου. Ζήτησε το από τον Κύριο, δεν μου είπε κανένας. Όμως ήρθε η έμπνευση από τον Κύριο απευθείας σε μένα. Και λέω, Κύριε, θέλω τη γυναίκα που θα πάρω να βγει μέσα από τα χέρια τα δικά σου. Και έγινε το θαύμα, αδέρφια μου. Έγινε το θαύμα. Μου κάνανε την αγαπητή, την αξέχαστη, την ενάρετο γυνή, την οποία μου έδωσε ο Κύριος, την αδερφή την Κούλα, τη Φέγγου, την αδερφή του Λούι του Φέγγου. Δεν είχαμε τίποτα, αδέρφια μου. Ο πατέρας μας έκανε δωματιάκι και ένα χώρο, αυτό ήταν όλο. Έπιπλα δεν είχαμε, ένα ψυγείο, ένα τραπέζι με 4 πόδια και 4 καρέκλες. Αυτή ήταν όλη η πρίκα μας. Όμως δεν δώσαμε καμία σημασία. Είπαμε θα παντρευτούμε με την ελπίδα στον Κύριο πάντοτε και την εμπιστοσύνη. Παντρευτήκαμε στις 24 του Οκτωβρίου το 1954. Να μην τα πολυλογούμε, ο Κύριος μας εχάρισε καρπό κηδείας. Ευχαριστούμε το πρώτο παιδί που μας χάρισε, ήταν ο Χαράλαμπος που βρίσκεται στην Καβάλα τώρα. Κατόπι, πολύ σύντομα, έρχεται και ο Κώστας. Αλληλούια! Πολύ σύντομα έρχεται και ο Σπύρος. Σύντομα έρχεται και η Άννα. Και ύστερα έρχεται ο Ηλίας.
πιο ύστερα η Ελένη, πιο ύστερα ο Παύλος. Ο Παύλος, ο αγαπητός, ο εργάτης, ο δούλος του Κυρίου, ο τελευταίος, ο έβδομος. Αδέρφια μου αγαπητά, δεν διστάξαμε, δεν φοβηθήκαμε τίποτα. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά, πώς θα τα μεγαλώσουμε, τι κατάληξη θα είχαμε. Εγώ για μια στιγμή στο σκέφτηκα αυτό και τη στόμα της κούλας. Και μου λέει, όχι, θα κάνουμε, ο Κύριος μου αποκάλυψε ότι θα κάνουμε 7 παιδιά. Δεν τα είχαμε κάνει ακόμη, δεν θυμάμαι σε ποιο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, στο πέμπτο, δεν θυμάμαι. Πράγματι η κατάληξη και ήταν ακριβώς όπως το είπε. Είχε προφητεία η αδερφή της, μιλούσε ο Κύριος. Κάναμε 7 παιδιά. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός, αγαπητέ αδέρφε, σας ευλόγησε δηλαδή με μια οικογένεια η οποία ήταν όλοι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αμήν, αδερφέ. Όλα τα παιδιά από μικρά διδαχτήκανε το λόγο του Θεού. Αυτό ακριβώς. Και πραγματικά μεγαλώσανε μέσα στην εκκλησία, μέσα στην αδελφότητα και ήταν, είναι και αυτή τη στιγμή κατηχηθήκανε το λόγο του Κυρίου. Εργάτες του Κυρίου. Ναι. Ο Θεός έδωσε χάρη και γνωρίσανε την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε, αδελφέ. Θα κάνουμε ένα τώρα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο και θα συνεχίσουμε την ομολογία σου με την συνέχεια που θα μας πεις. Ο Κύριος να ευλογεί. Με τη σύρρινη στα φτερά.
Φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την ομολογία του αδερφού μας του Παναγιώτη του Κοροβέση, πως ο Κύριος τον οδήγησε μέσα στην εκκλησία, πως ο Κύριος του χάρισε μια πολυμελή οικογένεια και πως θα μας πει τώρα στη συνέχεια ο αδερφός πως ανάθρεψε αυτή την οικογένεια και πως έζησε τα χρόνια αυτά τα οποία είχε αφιερώσει στον Κύριο και όλη την οικογένεια την είχε αφιερώσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αγαπητέ αδερφέ, ακούμε. Αλληλούια, ευχαριστούμε τα Δία. Όπως είπαμε αδερφέ μου, δεν επτοηθήκαμε, δεν φοβηθήκαμε τι θα γίνει αυτή η οικογένεια, η πολυμελής οικογένεια. Είχαμε ελπίδα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και η κατάληξη πάνω σε αυτό είναι ότι όλα τα παιδιά πρώτον εσωθήκανε και είναι σωσμένα και εύχομαι να μείνουν πιστοί μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ο Κύριος τα απεκατέστησε με τις γυναίκες τους, με τα παιδιά τους και με τα σπίτια τους. Τι άλλο να θέλουμε, αδέρφια μου. Τι άλλο να θέλουμε, αδέρφια μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ μεταξύ, αναφλέποντας τα παιδιά, το 1973, αν θυμάμαι, πήρα ένα μικρό δάνειο από την εργατική κατοικία και έκανα το σπίτι εδώ. Οικοδόμησα, δεν τα τελείωσα φυσικά στην εντέλεια όλα, 5-6 διαμερίσματα, 420 τετραγωνικά μου φαίνεται κάλυψα. Και το λέω αυτό με λεπτομέρεια, αδέλφια μου, για την πόρτα του Κυρίου. Και να φτάσω αμέσως στο τέλος της υποθέσεως αυτής, ότι όλα εγίνανε, πήρα 350 χιλιάρικα τότε από την εργατική κατοικία, 150 στήξε περίπου η άδεια της οικοδομής. Τι να φτιάξεις τώρα με 200 χιλιάρικα, τόσο μεγάλο έργο. Όλα εγίνανε με γραμμάτια, προσέξτε το αυτό. Το θαυμαστό είναι τούτο. Εντεχότανε το ένα γραμμάτιο, χωρίς καθυστέρηση, πάρ' τα λεφτά σου πήγε. Ερχότανε αμέσως το άλλο, ερχότανε αμέσως το άλλο. Τι να σας πρωτοπώ, αδέρφια μου, που είχα βάλει υπογραφές για όλες τις δουλειές του σπιτιού. Τι είχαμε αγοράσει και 90 πύχες περίπου από το διπλανό για να το φαρδίνουμε και πλήρωνα και εκεί. Και έτσι η ευλογημένη στιγμή που το ξεχρεώσαμε και δεν καταλάβαμε τίποτα. Για το μεταξύ, αδέρφια μου αγαπητά, παρέλειψα να σας πω τούτο, ότι το 1951, δηλαδή εγώ το 50 τα Χριστούγεννα, με τις αρχές του 50-51 που πίστεψα και δέχτηκα τον Χριστό και ακολούθησα την Εκκλησία, ευαγγέλισα έναν φίλο μου, έναν συνάδελφό μου στο μοναστηράκι, τον Μιχάλη τον Ζινόπουλο, τον οποίο με τη χάρη του Θεού στάθηκα δίπλα του, του μίλαγα για τον Κύριο, για τη ζωή την αιώνια, για τη χάρη που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Και του πρότεινα να πάμε στην εκκλησία. Και του λέω, αδερφέ, τα δε ώρα το απόγευμα θα συναντηθούμε εδώ στο καφενείο στην πιάτσα να φύγουμε να πάμε στα Πετράλωνα. Ο Μιχάλης πήγαινε λίγο νωρίτερα και έπιανε το χαρτί, το τάβλι, την πρέφα και έπαιζε, πού να ξεκολλήσει ο Μιχάλης. Ξανά πάλι την άλλη φορά στο ραντεβού, πάλι ο Μιχάλης εκεί. Λέω την τρίτη φορά, λέω θα πάω πολύ νωρίτερα εγώ να τον προλάβω. Πράγματι το πέτυχα με τη χάρη του Θεού και πήγαμε στην εκκλησία. Εδώ μεταξύ πήγαμε μπροστά και για να μην μου φύγει, τον έσπρωξα μέσα στο βάθος, στο θρανίο, στο βάθος. Άκουσε το λόγο του Κυρίου, τρόμαξε ο Μιχάλης, γιατί είδε στο μέτωπό του κατά την ομολογία του ότι έγραφε μία επιγραφή «Σατανάς». Αλληλούια! Αλληλούια! Μου λέει αυτό και αυτό εδώ μου λέει.
Όμως ευτυχώς ο αδερφός δεν έκανε πίσω. Στο κάλεσμά μου τις άλλες φορές ερχότανε και πηγαίναμε και ακούγαμε το κήρυγμα στην εκκλησία, στα κάτω πετράωνα, Θεσσαλονίκης 136, ποιμένας ο αδερφός ο Κωνσταντινίδης. Και ο αδερφός αναγεννήθηκε, βαπτίστηκε με το Πνεύμα το Άγιο, επαντρεύθηκε αυτός, έκανε παιδιά, 4 ευλογημένα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ μεταξύ, μίλησα και ο Μιχάλης, ευαγγέλισε τον αδερφό μας τον Νικολακόπουλο, τον Νίκο. Σώθηκε και ο Νίκος. Εδώ μεταξύ, εγώ μίλησα και σε έναν άλλον, στο Γιάννη το Δικαίο, όσοι τον ξέρετε. Δέχτηκε ο Γιάννης, βαπτίστηκε εν ύδατι, βαπτίστηκε πνεύματι Αγίο, αλλά έμπλεξε μετά με τις δουλειές, έμπλεξε ο αδερφός, ο Θεός να κάνει έλεος, να ξεμπλέξει. Αλληλούια. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Τώρα, κατόπιν αυτού, συνεχίσαμε αδέρφια μου και φτάσαμε στην πατριά τη δικιά μου, στην ανατροφή των παιδιών μου, και συνεχίσαμε και συνεχίζομαι ακόμη με τη χάρη του Κυρίου. Φυσικά στη ζωή μας οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είχαμε και σκαμπανεβάσματα, αδέρφια μου. Για το εχθρός είναι ύπουλος, είναι πονηρός, είναι ανθρωποκτόνος. Κοιτάει να βρει ένα μικρό παραθυράκι, να του δώσουμε κάποια αιτία. Κάνοντας δηλαδή κάποιο λάθος, κάποια αμαρτία. Και μας παίρνει ανω κάτω, μας τουμπάρει. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που μας υπέμεινε, μακροθύμησε. Αλλά και εμείς γυρνάγαμε πίσω, εν μετανοία, και λέγαμε, Κύριε, λέει, σε μας ο Θεός μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφιά μου. Ναι. Θυμάστε, αδερφέ, κάποια θεραπεία, μήπως κάποια άλλη εμπειρία, ναι, σε εσάς, τη, ναι, γυναίκα σας? Ναι, αδερφέ μου, βεβαίως. Δεν θυμάμαι τη χρονολογία όμως που από τη δουλειά μου είχα ζωρίσει τα γόνατά μου και πιάσανε υγρό προπαντός το ένα. Ήρθε και βρίσκηκε το πόδι μου από το υγρό. Ήσασταν γονατιστός, δουλεύατε γονατιστός, μήπως? Όχι, γονάτισα, στα λάσπια κάνουμε μια κίνηση. Μάλιστα. Για να διπρώσουμε ανάποδα το λάσπιο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το γόνατό μας. Και εκεί απάνω ζωρίστηκε το γόνατό μου και έβγαλε υγρό, γέννησε μέσα και δεν μπορούσα να περπατήσω, έπεσα στο κρεβάτι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μου είπαν, δεν θυμάμαι, πήρα κάποια χάπια, δεν έκανα τίποτα. Μετά μου είπανε να παίρνω μια λάμπα, ένα γλώμπο και να το ακουπάω όσο δυνατό κοντά να απορροφηθεί το υγρό. Τίποτα δεν έγινε και με τούτο και μετά έπεσα απευθείας στη χάρη και στο έλεος του Κυρίου και ζήτησα τη θεραπεία μου. Μην τα απολυλογούμε, ο Κύριος μου τα θεράπευσε τα γονατά μου. Δόξα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά η κόρη μου η Ελένη, η οποία έχει πάρει άντρα τον Χρήστο τον Κατσιγιάννη, μικρή τώρα, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 4-5 χρονών, έβγαλε αυτή την πορφύρα που σπάνε τα Αγία κάτω από το δέρμα και χύνεται το αίμα, επικίνδυνη. Βρήκαμε χάρη στο νοσοκομείο των παιδών που πήγαμε το παιδί. Άλλοι λέγανε ότι δεν το δεχόμαστε, δεν δεχόμαστε αυτή την περίπτωση. Ευρέθηκε μια κυρία εκεί και μας έβαλε μέσα. Δέχτηκε. Όμως, στην πορεία δεν γινόταν τίποτα, αδέρφια μου. Πάω ένα βράδυ, ένα απόγευμα, στο θάλαμο που βρισκότανε πριν και απουσίαζε. Λέω, τι έγινε το κορίτσι εδώ? Λέει, την έχουν βάλει στην απομόνωση. Αλληλούια. Πάω στην απομόνωση. Ήταν οι γιατροί από πάνω της. Προσπαθήσαν να της κάνουν μια ένεση και δεν βρίσκανε. Ορόθελα να της βάλουν, δεν θυμάμαι. Και δεν βρίσκανε φλέβα, αδέρφια μου. Και λέει,
πάνω από το πάνω στο κεφάλι της βρήκανε κάτι και της βάλανε και με ρωτήσανε, είστε συγγενείς? Ναι, λέω, λέει κάποιος, να μείνει εδώ απόψε. Κατάλαβα, λέω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν έμεινα εκεί. Πήγα να επικοινωνήσω με τους αδερφούς στην εκκλησία και βρήκα το σακελάρι, τον Πέτρο, όσοι τον θυμόσαστε. Και του είπα το γεγονός και μου λέει, μη φοβάσαι, μου λέει, θα το αναλάβει ο Κύριος, μη φοβάσαι. Ετωνώθηκα κάπως, παίρνω στην άλλη εκκλησία, ήταν ο Γιάννης ο Ρούσος. Αδερφέ μου, μου λέει, μη φοβάσαι, μου λέει, θα το αναλάβει ο Κύριος, μου λέει. Πράγμα και η κατάληξη αυτή ήταν, τον έλαβε ο Κύριος. Και τη θεράπευσε και βγήκε από το νοσοκομείο. Μεγάλωσε, παντρεύτηκε, ζει. Αμήν. Και ευχαριστήκε από ξάνη τον Κύριο. Αμήν. Και άλλα με τα παιδιά συνέβησαν πολλά και διάφορα. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί ήταν πάντα κοντά μας και μας βοήθησε στη ζωή μας. Και τώρα ακόμη αυτό γίνεται, αδέλφια μου, κάνουμε τον αγώνα μας να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Να μας φυλάξει στην αγάπη Του και να μας διασώσει για την επουράνιο του Βασιλεία. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Τώρα ξέρουμε, αδέρφια μου, ότι έχουμε, ότι βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, γιατί ο εχθρός ορίεται, η αμαρτία πληθύνεται, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, αδέρφια μου, γιατί έχουμε από την άλλη πλευρά τον άλλον εχθρό, τη σάρκα η οποία ζητάει τα δικά της. Στο θέλημα του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Μόνο διά του Κυρίου θα μπορέσουμε να νικήσουμε και να την καθυποτάξουμε στο λόγο του Κυρίου, ώστε και με το φόβο του μπροστά μας, ο Κύριος να μας αξιώσει, αγωνιζόμενους καθημερινώς τον καλόν αγώνα της πίστεως, να παίρνουμε δύναμη Πνεύματος Αγίου, αλληλούια, για να νικήσουμε τον εχθρό της ψυχής μας, τη σάρκα, την αμαρτία, την ανομία. Τώρα, αδέρφια μου, γι' αυτό χρειάζεται αγρύπνια και ο Κύριος να μας δώσει χάρη και δύναμη να επιμεληθούμε αυτόν τον τελευταίο καιρό τη σωτηρία μας, να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή και με τα φόβου και τρόμου να εργαστούμε τη σωτηρία μας, να κρατήσουμε τη ζωή την αιώνια. Αυτή είναι η ομολογία μου, αδέρφια μου, και ευχαριστούμε τον Κύριο από μιας εξ αρχής μέχρι τώρα. Και ευχόμαθα να μας κρατήσει στην αγάπη Του. Αλλά και εμείς όμως να ανταποδίδουμε καθημερινώς στην αγάπη Του με υπακοή και τελεία υποταγή στο Λόγο Του τον Άγιο. Να μην αμελήσουμε, αδέρφια μου, γιατί πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι είναι. Πολλοί οι κεκλειμένοι, ολίγοι, πώς το λέει. Οι εκλεκτοί. Η εκλεκτή. Η εκλεκτή, αδέρφια μου. Αδερφέ Παναγιώτη, ναι, να σε διακόψω. Σίγουρα αυτή η οικογένεια που μεγαλώσατε, μεγάλο ρόλο έπαιξε η σύζυγός σας, η αδερφή η Κούλα, η οποία ανάθρεψε τα παιδιά, τα μεγάλωσε. Για πέστε μας για αυτόν τον αγώνα, πηγαίνατε στην εκκλησία κάτω από δύσκολες συνθήκες με όλα τα παιδιά. Και αυτό παρέδειξα να πω, γιατί είναι σημαντικό. Η αδερφή, αγαπητέ μου, ήταν πως τα φιλόστοργη, αγαπούσε τα παιδιά, γιατί πιο μπροστά και πιο πολύ αγαπούσε τον Κύριο και με τις προσευχές της και με τον αγώνα της εμβοήθησε τα παιδιά. Μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος να ενεργήσει μες στη ζωή των παιδιών μας. Όπως είπαμε προηγουμένως, τα παίρναμε τα παιδιά στο καροτσάκι τα μικρά, τα βάζαμε μέσα, πηγαίναμε στο Γκουρνάζι ένα τέταρτο 20 λεφτά να πάμε τον εχωματόδρομο, αφήναμε το καροτσάκι εκεί, παίρναμε τα παιδιά, παίρναμε στο λεωφορείο,
μας έβγαλε πίσω από την Ομόνια στο Λαύριο. Από εκεί αγκαλιά τα παιδιά κατεβαίναμε στο υπόγειο του ψιλοδρόμου, βγαίναμε από την άλλη μεριά, πηγαίναμε περπατώντας στην Εόλου 70. Αυτό κάθε φορά το κάνατε, κάθε αυτό φορά που είχε εκκλησία. Εγινότανε όσο μπορούσαμε. Όσο μπορούσαμε. Όσο μπορούσαμε, ναι. Λοιπόν, ξανά όταν τελείωνε η εκκλησία, πάλι αυτή η πορεία της επιστροφής, αδέρφια μου. Θέλω να πω, η χάρη βεβαίως ανήκει στον Κύριο, αμήν, γιατί μας έδωσε τέτοια αγάπη και τέτοια ελπίδα ζωντανή στο πρόσωπό του, που δεν εφοβηθήκαμε τι θα γίνουν τα παιδιά και πώς θα μεγαλώσουν και πώς θα αποκατασταθούν. Τίποτα, τελείως. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια. Και τώρα τα παιδιά μας είναι όλα σωσμένα και παρακαλώ τον Κύριο κάθε μέρα να μας κρατήσει όλους πιστούς μέχρι το τέλος της ζωής μας, να απολαύσουμε την Αγία Του παρουσία και τη ζωή την αιώνια που μας χαρίζει. Χρειαστήκατε ποτέ να σας δώσουν κάποια χρήματα, η Εκκλησία να σας δώσει, να σας βοηθήσει? Υπήρχε σε αυτές τις ανάγκες οι αδελφοί βοηθούσαν εκείνα τα χρόνια, υπήρχαν τέτοιου είδους αλληλοβοήθεια? Υπήρχε φτώχεια, αδελφέ. Υπήρχε φτώχεια. Δεν θυμάμαι να πήρα τίποτα. Δεν θυμάμαι. Με τα χέρια σας δουλεύατε πάντοτε και δίνατε και... Αυτό είναι το θαυμαστό, αδελφέ μου. Με τα δυο μου χέρια εγώ μόνος δούλευα. Μόνος εγώ δούλευα. Και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό. Διότι όπως είπα προηγουμένως που χτίστηκε η οικοδομή, ήταν μεγάλο το έργο. Και είχα υπογράψει πολλά γραμμάτια και με τη χάρη του Κυρίου συντηρούσα την οικογένεια, δεν τους έλειπε τίποτα, τουλάχιστον αποτροφή δεν τους έλειπε τίποτα. Και πλήρωνα και τα γραμμάτια χωρίς να καθυστερήσω κανενός. Μόνο μου ήρθαν δύο αγραμμάτια απροειδοποιητά και διαμαρτυρημένα. Και λέω, άνθρωπέ μου, πού ήσουνε, γιατί δεν ήρθε σαν καιρό και μου τα διαμαρτύρεσαι? Εγώ δεν ήξερα που βρίσκω τα γραμμάτια, να έρχομαι να τα περνά εγώ. Τέλος πάντων, πάρ' τα και εσύ, γιατί αυτό ήταν όλο. Σας ευόδωνε ο Κύριος. Όλα τα χρωστά μου, αδέρφια μου, στον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να του ανταποδίδουμε τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνη. Τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευχαριστούμε, Κύριο. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε, αγαπητέ αδερφέ, και δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί όποιος πραγματικά μείνει στο Χριστό, μείνει στο Λόγο του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει επαγγελία και για την παρούσα ζωή, αλλά και για την μέλουσα ζωή. Ο Λόγος του Θεού είναι πιστός και ο Θεός ανταποδίδει και μας δίνει καρπό, ο οποίος θα μείνει στους αιώνας των αιώνων. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την πίστη την οποία κρατήσατε και για την πίστη την οποία μεταδώσατε και στους παιδιά και στους υπόλοιπους αδελφούς που ο Θεός μας σας έχει χαρίσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφέ Παναγιώτη, και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, στις ομολογίες πίστεως, να μάθουν και άλλοι αδελφοί μας πώς ακριβώς περπατήσατε, πώς ο Κύριος σας ευλόγησε, και ο Θεός να ευλογήσει και εσάς και το υπόλοιπο της ζωής σας και την οικογένεια και τα παιδιά. Να πω δύο λόγια μόνο για τους ανήπαντρους αδελφούς. Μάλιστα. Ακούσανε την ομολογία μου, είδανε τα παθήματά μου και τους εύχομαι να μην τα περάσουν και αυτοί. Απευθείας εφόσον πάρουν την απόφαση να παντρευτούν, να το αναθέσουν το πρόβλημά του στον Κύριο. Έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Έλπιζε επ' αυτόν. Όπως είπα, Κύριε, θέλω να μου δώσεις τη γυναίκα σου να βγει μέσα από τα χέρια σου. Και παρέλειψα να πω, αφού την πήρα μέσα από τα χέρια του Κυρίου, με τη συγκατάθεση του Κυρίου, γιατί ενάρετος γυνή παρακυρίου δίδεται, επέρασαν μία ζωή, αδέρφια μου, ειρηνικά και ευλογημένα. Είχε στόμα και λαλιά δεν είχε, υποτεταγμένη σε μένα στον άντρα της, καθώς ο Λόγος του Κυρίου λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
να προσέξουν οι νέοι μας όταν πάρουν απόφαση να παντρευτούν, να μην κοιτάνε στα μάτια, να μην κοιτάνε στα προσόντα της γυναίκας, ούτε και στα υπάρχοντα, ένα πράγμα να αποθήσουν και να ζητήσουν από τον Κύριο να βγει η γυναίκα τους μέσα από τα χέρια του Θεού. Και ο Θεός θα τους δώσει γυναίκα ενάρετος. Και κάτι ακόμα και τελειώνω. Ο Κύριος, αδέρφια μου, είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Ό,τι υπόσχεται το εκτελεί χωρίς καμία παράδειξη. Ευλογημένο. Και ό,τι και να μας συμβαίνει σε γενικό κανόνα τώρα, αρρώστιες, διάφορα προβλήματα, όσο και μεγάλα και να είναι, να μην φοβηθούμε, μόνο να τα αναθέτουμε στον Κύριο, να είμαστε προσκολλημένοι στον Κύριο, να αρέσουμε στον Κύριο πως θα κάνουμε το θέλημά του. Και τότε ο Κύριος τι λέει, πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, εις τους αγαπώντας το Θεό. Τι άλλο θέλουμε? Άλλωστε, αδέρφια μου, θα έρθουμε και στιγμές στη ζωή μας που θα δοκιμαστούμε. Θα περάσουμε από το καμίνι. Αλλά ο επομείνας έως τέλος, ούτως θέλει σωθεί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδέρφια. Αμήν, αδερφέ Παναγιώτη, ο Θεός να σε ευλογήσει. Ευχαριστώ, αδέρφια μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό για σας. Ευχαριστώ, αδέρφια μου. Ο Θεός μαζί μας. Καλό βράδυ. Και ευχαριστώ να σε ευλογήσει.